δεν προχωράμε, δεν απολογούμαστε χωρίς τους δικηγόρους μας. Όλα άρχισαν τον Δεκέμβριο του 2014, όταν ο 42χρονος καπετάνιος Θανάσης Λάμπρου από την Κοιλάδα Αργολίδας βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος μέσα σε μια λίμνη αίματος στην αυλή του σπιτιού του καλύτερου του φίλου. Τον άτυχο άνδρα βρήκε ο φίλος του, σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι και στην αριστερή πλευρά του θώρακα από πυροβόλο όπλο. Δίπλα του, εκτός από το περίστροφο, υπήρχε και ένα μαχαίρι κουζίνας με ίχνη αίματος. Οι αρχές εστίασαν τις έρευνές τους από νωρίς στο στενό περιβάλλον του θύματος και έπειτα από μερικούς μήνες η χείρα του 42χρονου βρέθηκε στη θέση της κατηγορουμένης. Εξεταζόμενη τον περασμένο Ιούλιο, φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον άνδρα της μετά από έντονη λογομαχία μεταξύ τους. Η ομολογία της, ωστόσο, δεν φέρει την υπογραφή της, καθώς η κατηγορουμένη αργότερα υποστήριξε ότι ουδέποτε ομολόγησε. Σήμερα, σχεδόν 4 χρόνια μετά το στιγερό έγκλημα, η χείρα του ναυτικού ετοιμάζεται να καθίσει και πάλι στο εδόλιο για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του συζύγου της. Λοιπόν, Άγγελε Βουράκη, πάμε να δούμε λίγο. Πήγατε με το στρατή τον Λιμιό, ταξιδέψατε στην Κοιλάδα και προσεγγίσατε και μιλήσατε με τον κολλητό φίλο του καπετάνιου. Πριν δούμε αυτή τη συνέντευξη, ωστόσο, θα συνδεθούμε με τα δικαστήρια της Σάρτας, όπου εκεί βρίσκεται ο κύριος Κούγιας, για μια άλλη του υπόθεση. Καθώς, κύριε Κούγια, μας ακούτε? Μας ακούτε, κύριε Κούγια? Ναι. Μας ακούτε, καλησπέρα. Όχι, πολύ αχνά. Πιο δυνατά βάλτε. Ωραία, λίγο πιο δυνατά πρέπει να μας ακούει ο κύριος Κούγιας, να μπορέσουμε να του κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Τώρα με ακούτε? Πιο δυνατά και τώρα. Μας ακούω, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, στην υπόθεση της δολοφονίας του καπετάνιου στην Κοιλάδα, εσείς, η πολιτική αγωγή, ζητήσατε από το δικαστήριο να ερευνήσει περαιτέρω το ρόλο του κολλητού φίλου του καπετάνιου. Ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι κατηγορούμενος, είναι ένας απλός μάρτυρας της υπόθεσης. Γιατί? Να πούμε ότι στο σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου, που ήταν αδελφικός φίλος του Δήματος, έγινε το έγκλημα. Και σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικογραφίας, και προανακριτικά και ανακριτικά, είχαν προκύψει πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία στοιχεία αυτά επιδεινώθηκαν, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα δόκιμο όρο, κατά την διερεύνηση στο ακροατήριο όλων των αποδεικτικών στοιχείων. Με αποτέλεσμα, στο τέλος της δίκης, το αίτημά μας να ικανοποιηθεί και με ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου, εστάλησαν τα πρακτικά στον εισαγγελέα ναυπλίου για να ασκήσει δίωξη εις βάρος του συγκεκριμένου προσώπου για συμμετοχή στο έγκλημα. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν γνωρίζω που βρίσκεται, γιατί δεν είμαι ο δικηγόρος που τη χειρίζεται στο ναύπλιο. Είναι ο συναδελφός μου που είναι και από τον τόπο του εγκλήματος, ο κ. Γεωργόπουλος. Αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια παρεπτύπτουσα απόφαση του δικαστηρίου. Η κυρία απόφαση καταδίκασε την δράστη σε ισόβια κάθριξη για το έγκλημα. Αλλά έχει και ένα δεύτερο σκέλος η απόφαση, το οποίο είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι έχουμε μια παραπομπή της δικογραφίας και των πρακτικών και της αποφάσεως στον εισαγγελέα ναυπλίου, για να ασκήσει δίωξη βάρος του συγκεκριμένου προσώπου, για να διερευνηθεί εάν πραγματικά αυτός είναι συμμέτοχος στο έγκλημα. Κοιτάξτε, κύριε Κούγια, η υπόθεση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και καλύπτεται ακόμη από μυστήριο. Δεν συμβαίνει συχνά μέσα σε μια αίθουσα δικαστηρίου να έρχεται να καταθέσει κάποιος ως μάρτυρας και η πολιτική αγωγή να τον κατονομάζει, γιατί εσείς τον κατονομάσατε τον κολλητό φίλο του καπετάνιου. Mm. Δεν είπατε να ερευνηθεί γενικώς η συμμετοχή περαιτέρω ατόμων στο έγκλημα. Είπατε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έχουμε υπόνοιες, έχουμε στοιχεία ότι ενδέχεται να εμπλέκεται στη δολοφονία, θέλουμε αυτός να ερευνηθεί. Γιατί, ποια στοιχεία είναι αυτά που σας κάνει μετά από τόσο μακρά πορεία στην ποινική δικηγορία να πιστεύετε ότι έχει συμμετοχή στο έγκλημα? Πρώτα απ' όλα δεν είναι προσωπική μου υπόθεση, γιατί η ερώτηση που μου κάνετε είναι, με αφορά προσωπικά. Αυτή είναι η άποψη των εντολέων μας, της οικογένειας του καπετάνιου, οι οποίοι, διαβάζοντας αυτά που είπαν οι μάρτυρες και γνωρίζοντας και πράγματα οι ίδιοι, ανέφεραν στο δικαστήριο και εμείς τα αναδείξαμε διαδικαστικά προς το δικαστήριο και το δικαστήριο το πίστεψε. Γι' αυτό το λόγο και διατάχθηκε αυτή η έρευνα. Αυτή τη στιγμή με ρωτάτε να σας πω ένα-ένα τα στοιχεία και δεν μπορώ να το κάνω ποτέ.
Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να υποστηρίζεις κάτι μες στο δικαστήριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δίκη σε μία εκπομπή. Το θεωρείτε ωραίο ότι αντιλαμβάνεστε και εσείς. Είναι πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Κύριε Κουγιά, όσα κατέγραψα και εγώ από την παρουσία μου στο δικαστήριο, είμαι ο Άγγελος Βουράκης. Αναδείχθηκαν πολλά ζητήματα τότε και εσείς, εγώ ήμουν εκεί και τα κατέγραψα, ότι πέραν το ότι βρέθηκε στο σπίτι του, το όπλο με το οποίο έγινε το έγκλημα ανήκε στον αδελφικό φίλο του καπετάνιου. Υπήρξαν, από όσο ξέρουμε, κάποιες αντιφάσεις. Και άλλα στοιχεία. Κάποιες αντιφάσεις στην κατάθεση. Υπήρξαν και άλλα στοιχεία. Ακούστε, ναι. Υπήρξαν και άλλα στοιχεία και μάλιστα όταν η αστυνομία διερευνούσε για να ανακαλύψει ποιος είναι ο δράστης, θυμάστε ότι η υπόθεση αυτή άργησε να διελευκανθεί αρχικώς και η καταδικαστήσα έπειτα με την ισόβια κάθριξη σύζυγος του θύματος και μητέρα του μονάκριβου παιδιού της, περιεφέρεται στα κανάλια και σε διάφορες εκπομπές και διερρύνει τα ημάτια της, εμφανίζοντας την εαυτό της σαν μια τραγική φιγούρα μιας χείρας, η οποία έχασε τον άντρα της και στενοχωριόταν γι' αυτό. Όμως, κατά τη διάρκεια της διερευνήσεως προανακριτικά, ο κύριος ύποπτος, για διάφορους λόγους που δεν μπορώ να αναφέρω, ήταν το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ακολούθως, το πρόσωπο αυτό, για λόγους που εγώ δεν έχω καταλάβει, με την εμπειρία που έχω, βγήκε από το κάδρο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτή τη στιγμή προτιμώ ο κύριος Βουράκης, που είναι και συνάδελφος, ανεξαρτήτως της δημοσιογραφικής του ιδιότητος, και επειδή παρακολούθησε την δίκη, όπως την παρακολούθησε και το σύνολο των δημοσιογράφων του δικαστικού ρεπορτάζ, ήταν μια πραγματικά συγκλονιστική δίκη, η οποία διεξήγητο σχεδόν 20 ώρες το 24ωρο, γιατί υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για το 18μηνο. Η ιδέα απόφασης εξεδόθηκε ξημερώματα μέσα στο χιόνι. Ήταν μια συγκλονιστική δίκη. Και πραγματικά θέλω να σας πω ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω κατήγορος του οποιοδήποτε ανθρώπου. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αναδείξω στο δικαστήριο τα στοιχεία που υπάρχουν και το δικαστήριο να αποφασίσει. Άλλωστε, ο ρόλος των ευπρεπών δικηγόρων, αυτών που ευόρκως ασκούν το λειτουργήμά τους, σαν αρρωγών στο έργο της δικαιοσύνης, είναι να βοηθούμε τα δικαστήρια να εκδίδουν δικές αποφάσεις.